να καλωσορίσουμε από το Στρασβούργο τώρα τρεις ευρωβουλευτές μας. Ελένη Θεοχάρου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Αντιγόνη Παπαδοπούλου. Καλωσορίσατε στο στούτιο. Έγινε μια συζήτηση, παρακολουθήσαμε αποσπάσματα από αυτή την συζήτηση. Να ξεκινήσω από εσάς, διότι είχατε πάρει μια απάντηση από τον κύριο Φούλε περί της παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης της διαφοράς. Υπήρξε στον ορίζοντα και πάλι για μια ακόμη φορά η άποψη ότι μπορεί κάπου να παρερμηνεύσαμε τα όσα ελέγχθησαν και ότι στην συνέχεια μετά την δική σας απάντηση, στην τοποθέτηση του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Φούλε ήταν πιο ήπιος και στην ουσία επανόρθωσε και ήμασταν εμείς λίγο, ας το πούμε, διαστρεβλωτικοί των προθέσεων του. Όχι, δεν έχει επανορθώσει καθόλου, κύριε Χατζηπαναγή. Η τοποθέτηση στη μεσημεριανή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου είχα καταθέσει την προφορική μου ερώτηση προς τον κύριο Φούλε με αφορμή τη συζήτηση για το διεθνές εμπόριο, ήταν ξεκάθαρος ότι το ζήτημα, εφόσον υπάρχει, πρέπει να παραπευθεί μπορεί να παραπευθεί σε δικαστήριο και σε επιτιδιαιτησία. Στην βραδινή συζήτηση που αφορούσε την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν επανέφερε το ζήτημα του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου ή της επιδιαιτησίας. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις εκράτησε ίσες αποστάσεις από την παραβάτη και από το κράτος το οποίο υφίσταται την παράβαση, την παραβίαση. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι για να πάμε στο δικαστήριο πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει διαφορά. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά με κανένα, γιατί η απόφαση της Κύπρου να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη έγινε στη βάση διεθνών συνθηκών του δικαίου της θαλάσσης που αποτελούν ήδη κεκτημένο ευρωπαϊκό και στη βάση συμφωνιών που έγιναν με γειτονικά κράτη. Συνεπώς δεν είχαμε εμείς καμιά διαφορά με κανένα. Νόμιμα η Κύπρος ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και χαίρομαι που η κυβέρνηση ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε αυτό το θέμα, δεν θα αφήσουμε να γίνει ένα γκρίζο θέμα όπως δυστυχώς έγινε το πρόβλημα του Αιγαίου και γι' αυτό το λόγο η ιστορία αυτή πρέπει να κοπεί μια και έξω. Αν η Τουρκία εξακολουθεί να είναι ο τρομοκράτης της περιοχής, αν η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί προβλήματα στην περιοχή, τότε είναι υποχρέωση του κυρίου Φούλε, της κυρίας Άστον και τους το είχα πει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώπιον της Ολομέλειας, ότι έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται κάποιες αρχές και αξίες. Έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται τα κράτη-μέλη. Είναι υποχρεωμένοι να εκφράζουν την αλληλεγγύη προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στα πλαίσια της άσκησης αυτών τους των καθηκόντων, είναι υποχρεωμένοι να έχουν και διαφορετική πολιτική. Όχι την πολιτική των ίσων αποστάσεων, όχι την πολιτική του ναι. Μην να κατευνάσουν τα πνεύματα. Η Κύπρος να αυτοσυγκρατηθεί. Μα να αυτοσυγκρατηθεί να κάνει τι? Να σταματήσει τις γεωτρήσεις. Είναι αυτό που μας υποδεικνύουν. Ή να συμμαζέψει τον στόλο του στόλου της σταθορυχτά της που τα έχει στείλει σε περιπολία στην Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ βάναυση σε βάρος μας η στάση και του κυρίου Φούλε, κυρίως γιατί η κυρία Άστον απλώς έπλεξε το εγκόμιο της Τουρκίας, πόσο δημοκρατική χώρα είναι, πόσο καλά τα πάει οικονομικά, πόσο ισχυρός εταίρος είναι στο ΝΑΤΟ, πόση σημασία έχει για την διεθνή σταθερότητα και στη συνέχεια δεν είπε λέξη. Μάλιστα. Διευκρινίστε μας και κάτι άλλο, μπορεί να σας φαίνεται πολύ, αλλά ακούστηκε και αυτός ως ερμηνεία. Ήταν σαφές ότι όποτε αναφερόντουσαν σε επιδιαιτησία, αναφερόντουσαν σε επιδιαιτησία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας. Δεν υπήρχε σε καμιά φάση, έστω στο πίσω μέρος, εντάξει, μπορεί να μου πείτε δεν μπορώ να ερμηνεύσω ότι υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πρόθεση επιδιαιτησίας μεταξύ Κυπριακής κυβέρνησης και ψευδοκράτους. Σαφέστατα ήταν μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τουρκίας, αλλά αυτό προνοεί ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν μπορεί να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο χωρίς να υπάρχει αναγνώριση. Τώρα, αν ήταν τόσο καλοί μαζί μας που σκέφτηκαν αυτό το κόλπο να υποχρεώσουν την Τουρκία να μας αναγνωρίσει για να πάμε μαζί στα δικαστήρια, τότε καλώς να πάμε στα δικαστήρια. Μάλιστα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Ανησυχούμε μήπως υπερβολικά, διότι στην ουσία ήταν μία μη πρόταση, αφού προϋπέθεται ότι θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία, άρα ούτως ή άλλως πέφτει στο κενό μια τέτοια πρόταση. Κύριε Χατζηπαναγή, εγώ νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε να ανησυχούμε, διότι με την Τουρκία κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ως προς τις προθέσεις της και τι πάει να κάνει. Όπως γνωρίζετε, με αφορμή αυτές τις απειλές της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ενέγραψε αυτό το θέμα, το οποίο συζητήθηκε την περασμένη Τρίτη, και ακριβώς στόχος ήταν να γίνει η συζήτηση τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Ο Ερντογάν, όπως είναι γνωστό, έχει προσπαθήσει να υποκλέψει τον ρόλο της ηγέτιδας δύναμης σε όλη την αραβική περιοχή, ένα ρόλο που διαδραμάτιζε η Αίγυπτος προηγουμένως, πηγαίνοντας επίσκεψη και στην Αίγυπτο και σε άλλες αραβικές χώρες, και μέσα σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα όπου προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι είναι η περιφερειακή δύναμη, η πιο δυνατή χώρα στην περιοχή, απειλεί και το Ισραήλ και την Κύπρο με αφορμή την εξόρυξη που γίνεται για το φυσικό αέριο. Επομένως πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη σε αυτή την χρονική στιγμή, γιατί έδωσε την ευκαιρία σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου να εκφραστούν στεναρά υπέρ της Κύπρου. Ακόμα και ο Φούλε, που συμφωνώ απόλυτα με την Ελένη σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος της τοποθέτησης του, ότι ήταν θα έλεγα εκτός χρόνου και τόπου για τους λόγους που εξηγήθηκαν, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία για να πάει στο δικαστήριο. Αλλά στο πρώτο μέρος, ακόμα και ο Φούλε είχε πει ξεκάθαρα ότι αυτές οι απειλές από μια χώρα υπό ένταξη δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές πλέον στην Ευρώπη. Όλοι οι βουλευτές οι οποίοι εκφράστηκαν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων ήταν υπέρ της Κύπρου. Υπήρξαν ορισμένοι μεμονωμένοι βουλευτές που μίλησαν εναντίον, αλλά η πλειοψηφία ήταν στεναρά υπέρ του τι είναι έκδηλα, φανερό δηλαδή, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα μέσα στην δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη να προχωρήσει σε όποιες μελέτες και ενέργειες θέλει να κάνει. Θα λέγατε ότι βλέποντας το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, και το συζητούσαν και συνάδελφοι που μείναμε μέχρι αργά παρακολουθώντας από το διαδίκτυο την σχετική συζήτηση, δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί εκείνη την ώρα στην αίθουσα. Αλλά αν πει κάποιος για το κλίμα, ήταν περισσότερο υπέρ μας σε σχέση με άλλες συζητήσεις που γίνονται? Σίγουρα. Για το 100% ήταν. Εφόσον και άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν ήταν και ονομαστικά, να πούμε, η πρόεδρος της Μεικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συνάδελφος η Φλότ, η οποία ήταν πάρα πολύ φιλότουρκη σε όλες τις τοποθετήσεις, σε αυτή την περίπτωση πήρε μια καθαρά ευνοϊκή θέση για την Κύπρο. Αλλά και άλλοι, οι σοσιαλιστές για παράδειγμα, και θα μας τα πει η Αντιγόνη αργότερα, που στο πλειοψηφία τους στο παρελθόν ήταν ενάντια των κυπριακών θέσεων, σε αυτή την περίπτωση τάχθηκαν πάρα πολύ έντονα υπέρ μας. Κυρία Παπαδοπούλου, να σημειώσουμε κάτι που πέρασε λίγο στα ψηλά. Ήταν μια δήλωση που έκανε ο κύριος Σούλτς, επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας, στη συνέντευξη σε ένα περιοδικό, σε μια εφημερίδα μάλλον στις Βρυξέλλες, πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Πολύ φιλοκυπριακή και σε σχέση με άλλες περιπτώσεις που, ας το πούμε, είναι περισσότερο ισορροπιστής. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χατζηπαναγή. Εκείνο το οποίο είδαμε σε αυτή την ολομέλεια ήταν ακριβώς η προοδευτική αντίληψη που εκφράστηκε από πλευράς των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Βόμποτα είναι ο δεύτερος στην τάξη αυτή τη δεδομένη στιγμή σε αυτή την ομάδα. Ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι η Κύπρος έχει το δικαίωμα και στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη να κάνει ακριβώς έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εκείνο που εμένα ξένησε προσωπικά ήταν η στάση της κυρίας Φλότ, η οποία στην Μεικτή Κοινοβουλευτική Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πάντα είναι φιλότουρκη, και αυτή η απόδειξη την περασμένη εβδομάδα την Τετάρτη, όταν είχαμε τον κύριο Μπαγής μέσα στην Επιτροπή, ήταν θρασίτατος, μίλησε για Ηνωμένες Πολιτείες Κύπρου, μίλησε ότι σκάβουμε τρύπες, μας χλέβασε και τον άφησε ακριβώς να λέει όλες αυτές τις βλακίες ενώπιόν μας. Όμως στην Ολομέλεια η κυρία Φλότ τήρησε σωστή στάση και μίλησε για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Η κυρία Άστον ήταν ανύπαρκτη μέσα στη συζήτηση. Ο κύριος Φούλε στην αρχή, στο εισαγωγικό του ας το πω λογίδριο, είχε πει κάποια θετικά, γιατί ακριβώς είπε ότι μια χώρα μέλος μας σίγουρα έχει το δικαίωμα στη δική της αποκλειστική ζώνη να κάνει εξορίξεις ή έρευνες. Όμως στο τέλος υπήρχε χάσμα ανάμεσα στην πλειοψηφία των βουλευτών που τοποθετήθηκαν και ήταν θετική υπέρ των δικών μας θέσεων και στη δική του διαπίστωση. Και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και εκβιαστικά έθεσε ότι αντί να μιλάτε για κλείσιμο κεφαλαίων, εμείς υποστηρίζουμε να ανοίξουν κεφάλαια, και συγκεκριμένα μίλησε για το κεφάλαιο 23 που αφορά ακριβώς το δικαστικό σώμα στην Τουρκία, τις μεταρρυθμίσεις Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μετά, όταν τελείωσε η συνομιλία, να πάω να του μιλήσω κατευθείαν. Άκουσαν αυτά που είπαμε στην Ολομέλεια, εμένα προσωπικά μου έκανε επίθεση, γιατί ζήτησαν να κλείσουν τα κεφάλαια και πρωτίστως να μην ανοίξει το κεφάλαιο ενέργειας. Και είπα ότι στη δική μου παρέμβαση στην Ολομέλεια, γιατί ήμουν η τελευταία, και όταν είσαι τελευταίος έχεις έναν πλεονέκτημα. Ακούς τι λένε οι προηγούμενοι και τολμάς να τοποθετηθείς. Επομένως, είπα στην κυρία Άστον ότι εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να μην ανοίξουν νέα κεφάλαια, ιδίως το κεφάλαιο της ενέργειας. Αν συνεχίσει τις απειλές η Τουρκία, τότε να διακοπεί η ενταξιακή της πορεία. Και η κυρία Όμεν, η οποία εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει να συζητά τις τροπολογίες στην έκθεσή της, η ετήσια έκθεση αξιολόγησης της Τουρκίας, να μην κοφεύσει, να γράψει σαφώς ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι κράτος τρομοκράτης μέσα στην περιοχή. Πήγα και τον είδα τον κύριο Ρούτσεκ και τον κύριο Φούλε. Είναι και οι δύο Τσέχοι. Και είναι και οι δύο, θα τολμήσω να το πω, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πρόθυμενες θέσεις υπέρ της Τουρκίας. Ο κύριος Ρούτσεκ είναι από το δικό μας τον γκρουπ. Και είχε θέσει τον εξής εκβιασμό. Ή θα δεχτείτε την όποια λύση ή θα υπάρχει διχοτόμηση της Κύπρου. Και του είπα ξεκάθαρα, αυτό είναι εκτός των όρων εντολής σας, κύριε Ρούτσεκ. Γιατί η δική του δουλειά είναι να προεδρεύει μιας επιτροπής επαφής με Τουρκοκύπριους και δεν έχει κανένα δικαίωμα να έρχεται και να μας λέει σοφιστίες ή να μας εκβιάζει ότι έπρεπε να υπογράψουμε το σχέδιο Νανάν και επιμένει στο σχέδιο Νανάν. Και όταν του είπα εγώ, μα στην Κύπρο είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, όταν ο Νέλσον Μαντέλα αρνήθηκε αυτό το apartheid, το διαχωρισμό των φυλετικών, θα έρθετε εσείς οι Ευρωπαίοι να τον επιβάλλετε στην Κύπρο, δεν θα δεχτούμε αυτό το σχέδιο. Ο κύριος Φούλε γέλασε, μου είπε καλύτερα να προωθήσετε το άνοιγμα των κεφαλαίων και αν δεν δεχτείτε την όποια λύση τότε θα υπάρξει διχοτόμηση. Και αυτό το καταγγέλλω δημόσια. Όπως καταγγέλλω δημόσια την αρνητικότατη στάση και τη χλευαστική που τηρεί ο κύριος Μπαγής μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί εμείς νιώθουμε ότι ρίχνουμε αυγά πάνω στον τοίχο. Μάλιστα. Και καλό και την Κυπριακή Κυβέρνηση να έχει έναν πιο στενό διάλογο με εμάς τους Ευρωβουλευτές, γιατί είμαστε στις αντίστοιχες επιτροπές με την Τουρκία, ακούμε τους Τούρκους αξιωματούχους, βλέπουμε πόσο κομπάζουν και βλέπουμε ακριβώς ένα νεοσουλτανισμό και ένα νεοοθωμανισμό. Και εκεί είναι που πρέπει να χτίσουμε συμμαχίες και συνεργασίες για να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς τους. Να πούμε λίγο στη θέση των Ευρωπαίων, έστω των φιλότουρκων Ευρωπαίων, κυρία Θεοχάρους. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο περίπου είναι νεκρή η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Θα θέλουν να της δώσουν ένα κίνητρο να συνεχίσει. Ποιον μπορεί να είναι το κίνητρο? Διαφορετικά είναι εκτός Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Με όσους από εσάς συζητάμε λίγο, θεωρούν ότι δεν πάει πουθενά αυτή τη στιγμή η ενταξιακή πορεία της. Δηλαδή έχει σταματήσει, βρίσκεται σε ένα τέλμα και δεν προχωρεί. Ποιο θα μπορούσε να ήταν το κίνητρο να δώσουν οι Ευρωπαίοι? Είναι η Τουρκία που κρατά στα χέρια της την ενταξιακή της πορεία και το έχω επισημάνει τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο στον κύριο Μπαΐς. Δηλαδή, αυτό το αδιέξοδο είχε φανεί εδώ και ένα χρόνο στη συνάντηση της Άγκυρας πριν από ένα χρόνο περίπου. Εάν η Τουρκία δεν πάρει εκείνα τα μέτρα ούτως ώστε να συμπεριφέρεται ως ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος στην Ευρώπη, όσο και αν παρουσιάζει ευημερία αριθμών και βελτιώσεις των δικαιωμάτων των πολιτών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στη χώρα, βγαίνουν συνέχεια στην επιφάνεια πώς διώκονται οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, πώς η ελευθερία του τύπου βιάζεται, πώς παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, τι γίνεται με το κουρδικό και πρωτίστως τι γίνεται με το κυπριακό. Είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι η Τουρκία από μόνη της θα βάλει τον βρόχο γύρω από το λαιμό της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εμείς κανένα λόγο να δώσουμε κανένα κίνητρο στην Τουρκία για να προχωρήσει. Είναι αυτή η ανόητη θέση που λέγαμε στο παρελθόν και υποστηριζόταν από πολλούς, να έχει η Τουρκία κίνητρο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς το μαστίγιο και το μαστίγιο και το κάρτο. Είναι μια λαθεμένη προσέγγιση. Πρέπει να ξεκινούμε από την Νομίζω αναμφισβήτητη τη θέση ότι η Τουρκία θέλει οπωσδήποτε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διακαής της πόθος, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα όλα αυτά τα τευτύπια, θα παγώσουμε τις συνομιλίες, θα αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας, δεν θα θυσιάσουμε την Κύπρο. Είναι αυτή η ίδια κουβέντα την οποία επαναλαμβάνει κατά καιρούς και είναι η ίδια πολιτική που έχει αποδώσει καρπούς πολλές φορές και πέφτουμε κι εμείς ως χάνοι στην παγίδα και λέμε αν μπας και αποσύρει το ενδιαφέρον της. Η Τουρκία θα είναι εκεί και θα ζητά να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς είναι η ώρα επιτέλους και εμείς να πούμε ότι για να μπείτε πρέπει να κάνετε αυτό και εκείνο. Το κίνητρο για την Τουρκία είναι να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει κάθε λόγο να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα ας αλλάξει η Τουρκία. Δεν θα αλλάξουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε το χατήρι στην Τουρκία και σε μερικούς τουρκόφιλους βουλευτές οι οποίοι μπορεί να έχουν 1002 κίνητρα για να είναι τουρκόφιλοι. Προχτές μέσα στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ θετικό το κλίμα και δεν ήταν μόνο εκείνοι που καθόντουσαν μέσα στην αίθουσα, ήταν και αυτοί που παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις μέσα στα γραφεία τους και μας περίμεναν στη συνέχεια. Ήταν και οι δημοσιογράφοι οι οποίοι μετέδωσαν όλα αυτά στο παγκόσμιο. Ήταν οι άνθρωποι που μας είδαν στη συνέχεια και μας ενεθάρρυναν. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πάρα πολύ δουλειά και πριν και μετά και στη συνέχεια που μπορεί να αξιολογηθεί, μπορεί να αξιοποιηθεί και να δώσει καρπούς. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Τουρκική τηλεόραση τουλάχιστον ενθουσιασμένη από τις δηλώσεις Φούλε το επόμενο. Είναι ακριβώς και αυτό μια απάντηση. Είναι και αυτό μια απάντηση σε αυτούς που λένε ότι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές ή οι φίλοι μας δεν έπρεπε να αντιδράσουν και να καλοδεχτούν τις δηλώσεις του Φούλε. Όποιος κρίνει ότι οι δηλώσεις του Φούλε ήταν καλές, να βγει να το πει δημόσια στην Κύπρο. Εμείς κρίναμε εκείνη την ώρα ότι ήταν βάναυση προσβολή της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν ακροτηριασμός της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εμείς αισθανθήκαμε την ανάγκη να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Όποιος έχει αντίθετη άποψη, ας βγει να την πει. Κύριε Τριανταφυλλίδη, το ίδιο ερώτημα. Δεν ξέρω αν είστε στην ίδια γραμμή με την κυρία Θεοχάρου. Υπάρχει τρόπος να δοθεί κίνητρο στην Τουρκία ή έχουν εκλείψει? Πια. Πιστεύω κύριε Χατζίπανα ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στραμμένη την προσοχή της περισσότερο προς την Ανατολή παρά προς την Ευρώπη. Παρόλο που συμφωνώ ότι στρατηγικός της στόχος είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δίδει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίδει την εντύπωση ότι μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο της περιφερειακής δύναμης στον αραβικό κόλπο, να πάρει το ρόλο που είχε η Αίγυπτος και το Ιράν για παράδειγμα. Γι' αυτό προσπαθεί να εγκολπωθεί και των Παλαιστινίων. Έχει μυριστεί ότι στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γάζας υπάρχουν αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου και μια συμμαχία μεταξύ της Τουρκίας και των Παλαιστινίων ενδεχομένως να της δώσει πρόσβαση και σε αυτά τα κοιτάσματα που υπάρχουν εκεί. Επομένως μπορεί να κάνει και χωρίς την Ευρώπη και δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον και οι Ευρωπαίοι σήμερα έχουν ανάγκη να δώσουν κίνητρο στην Τουρκία. Η δεινή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πλέον πειραματισμούς με μεγάλες ομάδες εργαζομένων να διακινούνται από μια χώρα όπως την Τουρκία προς την ευρωπαϊκή αγορά. Άρα διαφοροποιούνται οι γεωστρατηγικές πολιτικές σε όλη την περιοχή και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε επόμενες εβδομάδες και μήνες να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Κυρία Παπαδοπούλου, για να κλείσουμε. Εγώ, κύριε Χατζηπαναγή, θα πω ότι η Τουρκία εφαρμόζει μια πολιτική του τράβαμε και ας κλαίω. Βλέπει αφενός προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και χαρακτηριστικά εγώ θα σας δείξω και ένα φυλάδιο που κυκλοφόρησαν προχθές οι Τούρκοι σε αυτήν την συγκέντρωση που είχαμε της μόνιμης αντιπροσωπείας. Εάν διαβάσετε αυτόν το φυλάδιο, είναι τόσο χλευαστική η θέση τους, τόσο απειλητική απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει στην Ευρώπη, εμείς είμαστε μια υπερδύναμη, η 16η οικονομική υπερδύναμη παγκόσμια, εσείς μας έχετε ανάγκη. Οι ενεργειακοί αγωγοί θα περάσουν από τη χώρα μας, εσείς μας έχετε ανάγκη. Και εδώ ακριβώς τα ανοίγματα που κάνει προς τον αραβικό κόσμο είναι τέτοια που δείχνει μια διάθεση νεοσουλτανισμού, νεοοθωμανισμού, σύμφωνα με το στρατηγικό βάθος του βιβλίου του κυρίου Νταβούτογλου. Και αυτό το αναφέρουμε σε Ευρωπαίους. Και νομίζω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τριανταφυλλίδη, ότι ναι, ο στόχος της αυτή τη στιγμή είναι να πάρει το ρόλο της Αιγύπτου στον αραβικό κόσμο. Όμως, θέλει να παίρνει και τα εκατομμύρια που παίρνει, διότι είναι πέραν των 700 εκατομμυρίων ετήσια, όσον καιρόν κι αν είναι στην ενταξιακή της διαδικασία. Θέλει να εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα φοβάται γιατί είναι ευάλωτη. Φωνάζει τώρα το θεριό, γιατί ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία εμείς έχουμε το πάνω χέρι ως Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν αποδείξουμε στους Ευρωπαίους ότι τυχόν έβρεση υδρογοναθράκων και εξόριξη με τη βοήθεια είτε Αμερικανών, είτε Ισραηλινών, είτε Γερμανών, είτε άλλων Ευρωπαίων, είτε των Ρώσων. Και εδώ οφείλουμε κατά την άποψή μου να κάνουμε ένα στρατηγικό αντιπερισπασμό. Να εμπλέξουμε όσων το δυνατόν ισχυρούς της Ευρώπης. Για να μπορέσει και η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι το συμφέρον της, όταν έχει να κρίνει ανάμεσα σε μια τρίτη χώρα υποένταξη, που είναι κράτος τρομοκράτης, και μια χώρα μέλος, που είναι η είσοδος ακριβώς της Ευρώπης στη δική μας γεωστρατηγική περιοχή, εκείνον που τη συμφέρει είναι να στηρίξει την Κύπρο. Γι' αυτόν εγώ συνιστώ αυτοσυγκράτηση από πλευράς της δικής μας κυπριακής κυβέρνησης, τα κόμματα μας όλοι συντονισμένα, στενότερη συνεργασία με τους ανθρώπους που είναι στον ευρωπαϊκό χώρο και να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, να λέμε ότι εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα που δεν τίθεται στην αμφισβήτηση κανενός δικαστηρίου. Λίγα τα δευτερόλεπτα μου επιτρέπετε. Να επιμείνω ότι ο στόχος της Τουρκίας είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει υπαναχωρήσει, δεν έχει κάνει πίσω ούτε ένα βήμα. Και οι σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, οι σχέσεις με τους μουσουλμάνους είναι απλώς ένα στρατηγικό παιχνίδι το οποίο παίζει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο. Η Τουρκία θέλει να ενταχθεί και αυτό είναι ο πρώτος στόχος. Θέλει να ενταχθεί, αλλά δεν την νοιάζει να γίνει χτες. Μπορεί να γίνει και ύστερα από 20 χρόνια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί.